Κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ μου Νίκο, σε καλωσορίζω στην Αθήνα σε μια επίσκεψη με βαρύ συμβολισμό. Είσαι ο πρώτος αρχηγός κράτους που υποδέχομαι ως πρωθυπουργός της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα. Αλλά είναι μια επίσκεψη βέβαια και πολύ ουσιαστική, καθώς το Κυπριακό βρίσκεται και πάλι σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη καμπή. Προσδοκώ να ακούσω την ενημέρωσή σου για τις τελευταίες εξελίξεις, για τις επαφές σου με τον τουρκοκύπριο ηγέτη και την ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ. Ξέρω όμως ότι στο επίκεντρο της συζήτησής μας θα βρεθεί το σταθερό μας μέλημα για τον τερματισμό της κατοχής και την κατάργηση των αναχωριστικών εγγύσεων στη Μεγαλόνησο. Αντιλαμβάνομαι ότι τα προσκόμματα της άλλης πλευράς σχετικά με την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων δεν οδηγούν σε πρόοδο παρά τη δικιά σου εξαιρετικά επικοδομητική στάση. Ενώ ταυτόχρονα η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κυπριακής Δημοκρατίας εξακολουθεί να προκαλεί, συνοδευόμενη μάλιστα και από μια συγκρουσιακή ρητορική, καταδεικνύει και τη διεθνή απομόνωση. Όμως οι στρατηγικές μας επιλογές παραμένουν σταθερές και η προσπάθεια συνεχίζεται. Και θέλω να γνωρίζεις, αγαπητέ μου Νίκο, εσύ και ολόκληρος ο κυπριακός ελληνισμός, ότι η Ελλάδα στέκεται πάντα δίπλα στην Κυπριακή Δημοκρατία σε αυτήν την επίπορη προσπάθεια να επανενωθεί η Μεγαλόνησος, να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματά της. Η Ελλάδα είναι σταθερός συμπαραστάτης, σταθερός αργός σε κάθε βήμα και πρωτίστως δε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί είναι και τα συμφέροντα της ίδιας της Ευρώπης που τελικά φύγει ευθέως η στάση της Τουρκίας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία μαζί με τους συνεργάτες μας να συντονίσουμε τις ενέργειές μας εν ώψη της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού ΗΠΑ, ένα φόρουμ το οποίο είναι πάντα κατάλληλο για να ευαισθητοποιήσουμε τους εταίρους μας, να ενισχύσουμε τα ερίσματα της Κύπρου και με την ευκαιρία αυτή θα μπορέσουμε να συζητήσουμε βέβαια και για την επικείμενη τριμερή μας συνάντηση που θα έχουμε στην Αίγυπτο στις 8 Οκτωβρίου, ώστε από κοινού τρεις φίλες χώρες να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για σταθερότητα, για ανάπτυξη στη ζωτική σημασία περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αγαπητέ μου Νίκο, για άλλη μια φορά καλώς όρισες στην Ελλάδα και καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ μου Κυριακό. Πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη, πριν και πάνω απ' όλα, να εκφράσω τις ευγνώμονες ευχαριστίες του Κυπριακού λαού σε αυτό που έχει τονίσει, ότι η Ελλάδα παραμένει ως σταθερός συμπαραστάτης στην εθνική υπόθεση της Κύπρου. Και το λέω εθνική, γιατί αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού, χωρίς να παραγνωρίζει την ίδια ώρα ότι βεβαίως και αφορά όλους τους Κύπριους και τους συμπατριώτες μου, τους Κύπριους. Όπως έχεις επισημάνει πολύ ορθά, θα μας δοθεί ευκαιρία πρώτον της ενημέρωσης, αλλά και δεύτερον του προβληματισμού, εν ώψη ιδιαίτερα των εχθεσινών απαράδεκτων δηλώσεων του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που δυστυχώς αναδεικνύει αλλά και αποδεικνύει μια έντονη ανησυχία που έχει η Έλληνο-Κυπριακή κοινότητα, τον έλεγχο δηλαδή της τουρκοκυπριακής κοινότητας απόλυτα από την Τουρκία. Και είναι εδώ που κάποιες των αξιώσεων δημιουργούν προβληματισμό ποιος τελικά ή ποιο θα είναι τελικά το μέλλον αυτού που επιδιώκουμε να χτίσουμε. Της βιωσιμότητας της λύσης, της λειτουργικότητας και της βιωσιμότητας της λύσης και γενικότερα πόσο δικαιολογείται η αξίωση να συνεχίσουν οι εγγυήσεις, η μόνιμη παρουσία κατοχικών στρατευμάτων κλπ. Δηλαδή, τη συνέχιση του ελέγχου ακόμα και μετά την εξέβρεση μιας λύσης που θα πρέπει να είναι αποδεκτά, αποδεκτή, από κοινού αποδεκτή και από τις δύο κοινότητες. Έχουμε κάνει βήματα, έχουμε δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να συμφωνηθούν οι όροι αναφοράς. Δυστυχώς,
τα όσα επικολούθησαν, που επιβεβαιώνονται από τις χτεσινές δηλώσεις Τσαβούσογλου, κάπου δημιουργούν ένα προβληματισμό ως προς τις προθέσεις της Άγκυρας, αλλά και ως προς την προοπτική επιτέλους να επαναρχίσει ένας ουσιαστικός δημιουργικός διάλογος για να οδηγηθούμε στην επιθυμητή λύση. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε και για τις συντονισμό των δράσεων τόσο στα Ηνωμένα Έθνη όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως να χαράξουμε μια αποτιμή πολιτική όχι για να ευνοηθούν οι Ελληνοκύπροι αλλά για να ευνοηθούν γενικότερα εκείνες οι προϋποθέσεις που θα μας δώσουν ειρήνη, σταθερότητα και προοπτική στην Κύπρο για να μπορέσει ενδεχομένως και μια λύση σωστή, λειτουργική και βιώσιμη του Κυπριακού να οδηγήσει και σε καλύτερες σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Με αυτές τις σκέψεις θέλω για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω για τη θερμή υποδοχή αλλά και την σταθερότητα των θέσεων όσον αφορά την συμπαράσταση προς τον δοκιμαζόμενο μάλλον Κυπριακό Ελληνισμό και γενικότερα την ανάγκη να επιτέλους να εξευρεθεί μια λύση που θα αποκλιμακώσει την όποια ένταση στην περιοχή. Ευχαριστώ και πάλι.